Γεια χαρά, παιδιά. Το Plus Computers εδώ. Έχω μια μητρική από ένα Sony Vaio. Η μητρική μας είναι Quanta HK9. Μου στο φέρνω το λαπτοπάκι από άλλο σερβις. Με διάγνωση δεν ανοίγει. Πάμε λίγο να σας δείξω τι κάνει. Συνδέω το τροφοδοτικό. Έχω εκεί το power button εδώ. Λοιπόν, ανοίγω το τροφοδοτικό. Πατάω το power button. Και βλέπουμε πως πάει στα 145 mA και κλείνει. Κάποια στιγμή σταθεροποιείται και μένει εκεί. Και δεν κάνει τίποτα άλλο. Εννοείται πως έχω δοκιμάσει άλλη μνήμη, έχω προγραμματίσει το BIOS, καμία διαφορά όμως. Έχω μετρήσει ήδη τη μητρική. Το βιντεάκι μάλλον θα είναι ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ξεκίνησα να κάνω το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις μετρήσεις τώρα. Έχουμε εδώ τα δύο πινία, είναι τα 3 και τα 5 βολτ. Πατά το power button, βλέπουμε 3,3 βολτ έχουμε, 5 βολτ έχουμε. Εδώ είναι η μνήμη, 1,5 volt, το hub 1,05 όπως πρέπει και το επεξεργαστή, το VCC core 0 και τα γραφικά του επεξεργαστή πάλι 0. Βλέπουμε έχουμε όλες τις γραμμές εκτός από το CPU. Γι' αυτό και δεν ξεκινάει το μηχάνημα και κολλάει στα 145 mA. Πρέπει να δούμε τώρα γιατί δεν ξεκινάει ο επεξεργαστής μας. Θα πάμε στο σχέδιο. Εδώ από πίσω είναι το ολοκληρωμένο το επεξεργαστή μας. Και πάμε λίγο στο σχέδιο να δούμε τι χρειάζεται για να δουλέψει. Έχω λοιπόν εδώ το σχηματικό για τη μητρική μας. Πάμε να βρούμε το VCC Core. Εδώ είμαστε και εδώ είναι το ολοκληρωμένο μας. Τι πρέπει να δούμε. Τα βασικά είναι το VIN, η τροφοδοσία για το ολοκληρωμένο μας και οπωσδήποτε το VR ON, είναι το Enable για να ξεκινήσει. Εννοείται πως στον επεξεργαστή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και υπάρχουν και άλλα πίν εδώ, τα οποία πρέπει να μετρήσουμε. Αλλά όχι στην περίπτωσή μας, δεν θα χρειαστεί. Υπάρχει το alert, το SDA, το SELK. Για αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, αν τύχει καμία βλάβη με επεξεργαστή. Τώρα πάμε να περάσουμε εδώ να δούμε τι γίνεται στο ολοκληρωμένο μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είπαμε θέλουμε το pin 20
21 είναι εδώ, 20 είναι εδώ και βλέπουμε 19 volt. Και αυτά υπάρχουν και πριν πατήσουμε το κουμπί. Και μετά θέλουμε το VR on στο pin 6. Το pin 6 είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πατάω το power button. Και βλέπουμε πως εδώ δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Και δεν υπάρχει τίποτα γιατί μέτρησε αλλού. 1, 2, 3, 4, 5, 6 εδώ. Αλλά και εδώ δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, 0,04. Κάποιο 0,4 είναι εκεί. Οπότε δεν έχουμε enable και δεν μπορεί να ξεκινήσει ο επεξεργαστής μας. Πάμε πάλι στο σχέδιο. Να δούμε τι enable είναι αυτό. Κοιτάμε εδώ, VR on. Έρχεται εδώ. Αυτή την αντίσταση και η γραμμή μας είναι All Sys Power Good. Πάμε να κάνουμε αναζήτηση εδώ. Να το μικρύνω λιγάκι για να βλέπετε. Λοιπόν, το All Sys Power Good είναι μια γραμμή η οποία παίρνει από όλα τα ολοκληρωμένα, όχι από όλα, από κάποια βασικά, το Power Good. Και όταν όλα είναι καλά, τότε η γραμμή αυτή πρέπει να είναι 3,3 volt λογικά, 3 volt, 3,3, κάτι τέτοιο. Αν κάποιο ολοκληρωμένο έχει πρόβλημα, δεν πρόκειται να μας δώσει αυτή τη γραμμή, οπότε το ολοκληρωμένο το επεξεργαστή το βλέπει και δεν ξεκινάει. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ, αφού αυτό μας έδωσε πρώτα. Εδώ βλέπουμε πως είναι 1,5 VSUS γραμμή και VTT MEM. Είναι της μνήμης μας. Και το ολοκληρωμένο αυτό μας δίνει δύο γραμμές, τη 0,75 DDR-VTT, εδώ. Και 1,5 volt SUS. Αν θυμάστε καλά, στη μνήμη που μετρήσαμε στο ποινίο, τα 1,5 volt τα είχαμε, το στο PL9 δηλαδή που το μετρήσαμε. Πάμε να μετρήσουμε στο ολοκληρωμένο τώρα. Τι γίνεται εδώ, αυτές δύο γραμμές μας ενδιαφέρουν και το Power Good. Ότι το Power Good δεν θα το έχουμε, γιατί αφού δεν υπάρχει στο ολοκληρωμένο του επεξεργαστή, δεν θα υπάρχει ούτε και εδώ. Πάμε λίγο στο PU4. Είναι δίπλα ακριβώς. Κοιτάμε το pin 12 που είναι η τροφοδοσία μας. 5, 10, 12. Και μόλις βραχυκύκλωσα τη μητρική. Εδώ πατάω το power button, 5 volt βλέπουμε και χωρίς να το πατήσουμε. Μετά θέλουμε να δούμε το pin 2 και το pin 3. Okay. Το pin 2 μας ενδιαφέρει. 1, 2, εδώ. Πατάμε το power button, 1,5 volt έχουμε. Πάμε να δούμε και το 3. 0,75 έχουμε. Οπότε και αυτό το ολοκληρωμένο, μάλλον αυτό το ολοκληρωμένο λειτουργεί μια χαρά. Και στο pin 20
Βλέπουμε τα ίδια 0,04. Πάμε τώρα στο επόμενο. Έχουμε και εδώ πάλι ένα ολοκληρωμένο. VCCSA γραβή. Τι έχουμε εδώ. Η τροφοδοσία μας είπαμε στο pin 5. Το enable στο pin 8. Που έρχεται από το hub 1,05 γραμμή. Και έχουμε έξοδο εδώ. Η οποία αναλόγως από το τι θα έχουμε εδώ. Βλέπετε και το πινακάκι εδώ. Αν είναι δηλαδή το D0 και το D1 low, θα έχουμε 0,9. Αν είναι high, 1 και 1 δηλαδή, σε αυτά τα δύο, θα έχουμε 0,75. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει το V-in, μας ενδιαφέρει το enable και μας ενδιαφέρει η έξοδος. Εδώ η τάση που θα δούμε από 0,75 έως 0,9. Πάμε να δούμε και το PU9. Πάμε να δούμε. Στο πιν 5. 5. 1,05. Όπως είπαμε. Στο 8 είναι το enable μας 3,3. Το 1 και το 2 που σας είπα, η D0 και D1 γραμμή είναι 0, οπότε στο pin 3 και το 4 πρέπει να έχουμε 0,9. Και όπως βλέπετε εδώ, 0,9 είναι μια χαρά. Και στο pin 7, που έχουμε το power good μας, βλέπουμε τα ίδια 0,04. Πάμε στο επόμενο. Τι άλλο έχουμε. VCC 1,8. PU 6. Πάλι VCC, η τροφοδοσία μας. Το enable 3 volt βλέπουμε εδώ. Και το drive, το οποίο είναι για το gate μας, για να μας δώσει 1,8 βλέπουμε εδώ από 3 volt. Μας θα κάνει εδώ 1,8. Πάμε γρήγορα να δούμε και αυτό. Λοιπόν, πιν 1. 5 βολτ. Κομπλέ. Πιν 4. Το enable 3,2 βολτ. Κομπλέ. Και στο 6. 3,5. Κομπλέ. Και εδώ βλέπουμε το PQ15 και το 16 που θέλαμε και εδώ στην έξοδο πρέπει να έχουμε 1,8 βολτ και τα έχουμε κανονικά. Και power good πάλι, δεν χρειάζεται να το μετράμε, έτσι το σας το δείχνω. Πάμε πάλι στο σχέδιο. Επόμενο, αυτό το είδαμε. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει εδώ, αυτό το ολοκληρωμένο, γιατί βλέπουμε είναι είσοδος για το Power Good. Απλά κοιτάει το All System Power Good και το PMD RAM Power Good και τότε, αφού υπάρχουν και τα δύο αυτά, μας δίνει PMD RAM Power Good κάτω παύλα R. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Πάμε στο επόμενο. Εδώ βλέπουμε ότι η αντίσταση, η γραμμή που χρειαζόμαστε έρχεται από, έχουμε ένα pull-up αντίσταση εδώ, μια pull-up αντίσταση, η οποία συνδεμένη στα 3 volt και έτσι στα κανονικά όταν λειτουργεί σωστά η μητρική, στο All System Power Good πρέπει να έχουμε 3 volt. Η γραμμή αυτή έρχεται στο EC μας, στο Super IO. Νομίζω αυτά ήτανε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα τρία ολοκληρωμένα είπαμε. 1, 2 και 3.
Αφού τα μετρήσαμε και όλες οι γραμμές είναι κομπλέ, έχουμε τροφοδοσία παντού, κάποιο ολοκληρωμένο, τουλάχιστον ένα από αυτά, έχει πρόβλημα και δεν μας δίνει το power good που θα έπρεπε. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο, από τη μνήμη μας εδώ. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αφαιρέσουμε μία-μία την αντίσταση. Βλέπουμε εδώ στο power good, γραμμή αυτή περνάει από μία αντίσταση, μηδέν ohm. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτή την αντίσταση, να μετρήσουμε τι γίνεται εδώ, σε αυτό το pin. Αν όντως έχει πρόβλημα το ολοκληρωμένο αυτό, η μητρική μας κανονικά πρέπει να ξεκινήσει. Αν δεν είναι σε αυτό το ολοκληρωμένο, πάμε στο επόμενο και αφαιρούμε την αντίσταση αυτή. Και έτσι, αν δεν είναι ούτε αυτή, πάμε και στο τρίτο. Πάμε στο πρώτο, να δούμε. Είναι το pin 16, είπαμε, όχι το pin 20 και θέλουμε την αντίσταση PR194. Πάμε στο ολοκληρωμένο μας, θα κλείσω το τροφοδοτικό. Το pin 20. Πήγε 4. Pin 20, βλέπουμε πως δεν υπάρχει εδώ κάποια αντίσταση, πρέπει να είναι από την άλλη μεριά. Βλέπουμε εδώ PR194. Εδώ είναι η αντίστασή μας. Πάμε να την αφαιρέσουμε. Θα την αφήσω έτσι εδώ, για να μην τη χάσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα την μητρική, να δούμε αν άλλαξε κάτι. Λογικά από εδώ θα είναι. Και ναι, βλέπουμε 3,3 volt και η μητρική μας ξεκίνησε, το βλέπω το τροφοδοτικό. Την κλείνω γιατί δεν έχω την ψύχτρα του επεξεργαστή πάνω. Το πετύχαμε με τη μία. Από το πρώτο. Λοιπόν, θα βάλω λίγο το τέστερ να δούμε αν ξεκινάει το μηχάνημα. Και ναι, έχουμε κίνηση, που σημαίνει πως δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στη μητρική μας, σοβαρό τουλάχιστον. Κοιτάτε εδώ και μια άλλη πατάτα της Sony, αλλά και άλλες εταιρείες το κάνουν, δεν είναι μόνο η Sony, έχω δει και χειρότερα. Βλέπετε τι ωραία πατάει εδώ πάνω στον κρίσταλο. Κάποιος Κινέζος το έβαλε στραβά και μετά σου λέει γιατί καίγονται επεξεργαστές.
Βλέπετε πόσο πάταγε εδώ η γραμμή. Τώρα, θα μπορούσαμε εννοείται να το αφήσουμε έτσι και να δουλέψει ηλεκτρική. Όμως, η σωστή επισκευή πρέπει να αλλάξουμε το ολοκληρωμένο. Και να το δοκιμάσουμε μετά. Πάω να βρω, αν το έχω, εδώ και τι είναι αυτό, και επιστρέφω. Δεν βρήκα λοιπόν το ίδιο ακριβώς, βρήκα ένα άλλο, το οποίο είναι αντίστοιχο αυτού άλλης εταιρείας. Το ολοκληρωμένο που είναι πάνω είναι το G5316 και αυτό που έχω είναι το TPS51216. Ακριβώς το ίδιο, το βάζουμε άφοβο πάνω. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πατάω το power button και έχουμε κανονικά power good και το μηχάνημα ξεκινάει. Έτοιμη η μητρική μας. Θα τη βάλω τώρα πάνω στο μηχάνημα. Τι είναι εδώ. Δεν θέλει να εστιάσει. Θα βάλω λοιπόν τη μητρική πάνω στο μηχάνημα. Να δούμε αν ξεκινάει κανονικά. Επιστρέφω. Όπως βλέπετε, λειτουργεί κανονικά το λάπτοπ. Έχω βάλει SSD δικό μου. Ό,τι δοκιμάζω μπορούσα να κάνω, έχω κάνει. Δεν βρήκα κάποιο άλλο πρόβλημα. Οπότε είναι έτοιμο να φύγει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Χαιρέτσα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.